συνάδελφοι, καλησπέρα και από μένα. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που κάνουμε σήμερα εδώ. Η σημερινή εκδήλωση που οργανώνουμε υποψήφοι με την πανσπουδαστική γίνηση συνεργασία στη φιλοσοφική σχολή είναι ιδιαίτερα επίκαιρη, εάν σκεφτούμε σε ποιες συνθήκες πραγματοποιείται. Σε συνθήκες δηλαδή που οι φοιτητές και οι φοιτήτριες, συνολικά το πανεπιστήμιο, δεχόμαστε νέο γύρο επίθεσης, με την ολόανα και αυξανόμενη εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο, με την ένταση της καταστολής, του αυταρχισμού, της ίδιας της υποβάθμισης των σπουδών μας. Σε αυτές τις συνθήκες, λοιπόν, πιο αναγκαία από ποτέ είναι η τέχνη στη ζωή μας, η τέχνη στις σπουδές μας, η τέχνη στον ίδιο μας τον αγώνα. Είναι αναγκαία γιατί όσα δεν λέγονται με λόγια, τραγουδιούνται με στίχους. Η δύναμη της τέχνης να εμπνέει, να ανοίγει καινούργιους δρόμους, να δίνει κουράγιο και ελπίδα, είναι η δύναμη που σήμερα χρειαζόμαστε πιο πολύ από ποτέ για να συνεχίσουμε τον αγώνα που δίνουμε για τις σπουδές, για τη ζωή μας, για να συμπαρασύρει αυτός ο αγώνας και άλλους μαζί μας. Η τέχνη προσφέρει στους καθημερινούς μας αγώνες, προσωπικούς και συλλογικούς, την αντοχή, την τόλμη, το θάρρος, την αισιοδοξία. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο που όλους μας συντροφεύουν σε δύσκολες στιγμές ή όμορφες στιγμές, τραγούδια, στίχοι, εικόνες. Ιδιαίτερα εδώ στη σχολή μας, στη φιλοσοφική, επίκεντρο των σπουδών μας, επίκεντρο των κόπων μας, είναι ο άνθρωπος. Οι αξίες του, η μόρφωσή του, ο πολιτισμός του, η γνώση του. Έτσι λοιπόν, για κάθε φοιτητή και φοιτήτρια αυτής της σχολής, η τέχνη είναι εφόδιο για να υπηρετήσει τον άνθρωπο από το πρόσωπο που έχει επιλέξει. Είναι αναγκαία. Ο συναισθηματικός κόσμος του ανθρώπου, ένα βασικό πεδίο στο οποίο επιδρά η τέχνη, είναι τόσο σημαντικός όσο και το μυαλό του, οι ιδέες του. Πώς μπορούμε άραγε να παλεύουμε, να αγωνιζόμαστε για καθετή, εάν σε αυτό δεν δίνουμε το συνέστημά μας, εάν δεν το νοιαζόμαστε, εάν δεν το πονάμε. Την αγάπη μας για τον άνθρωπο την καλλιεργεί η τέχνη, όπως και την αγάπη μας για το δίκαιο, για την αλήθεια. Φυσικά, η ίδια η τέχνη είναι ένα δικό της πεδίο μάχης. Πεδίο μάχης που καθορίζεται σε κάθε εποχή από το τι πρεσβεύει, πιανού τις ανάγκες υπηρετεί και εκφράζει. Σήμερα έχουμε ανάγκη από την τέχνη που μιλάει για τα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα, δηλαδή για τις αγωνίες του λαού και της νεολαίας. Έχουμε ανάγκη από την τέχνη που ομορφαίνει τη ζωή μας σε δύσκολους καιρούς. Έχουμε ανάγκη από την τέχνη που προβληματίζει, που τρακουνάει τη σκέψη μας, που αμφισβητεί. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι διαχρονικά και σπουδαία έργα τέχνης ήταν προκοπή της εποχής τους. Συντάσσονταν και εξέφραζαν τον κάθε φορά προοδευτικό στοιχείο, το καινούριο. Ακριβώς επειδή η τέχνη μπορεί να παίξει τέτοιο ρόλο, γίνεται όπλο στους αγώνες μας, όπως λέγει το σύνθημά μας, για να νικήσει η ζωή. Όλο το προηγούμενο διάστημα, στους αγώνες της νεολαίας και του λαού, η τέχνη ήταν παρούσα. Δεν θα μπορούσε να ήταν κι αλλιώς. Η μαζική συμμετοχή καλλιτεχνών στον κοινό αγώνα εργαζόμενων και φοιτητών για την επιβίωση την περίοδο της πανδημίας, για να μην τύχουν στην αντεργατική επίθεση που δέχεται ο λαός όλο αυτό το διάστημα, με πληθώρα δραστικών αναδιαρθρώσεων, είχε σημαντική συμβολή. Το γεγονός ότι σε σημαντικές κινητοποιήσεις παίχτηκαν δεκάδες τραγούδια στον δρόμο, τραγουδήθηκαν από χιλιάδες κόσμου, πραγματοποιήθηκαν πολλά καλλιτεχνικά δρόμενα, αγκαλιάζοντας πολλά είδη τέχνης, συνδέοντάς τη με τον αγωνιζόμενο λαό, την αγωνιζόμενη νεολαία, έδωσε εμβέλεια, έδωσε θάρρος, ανάταση και τη συνέχεια. Ιδιαίτερα την περίοδο που οι φοιτητές πρωτοστάτησαν με τον αγώνα τους για να ανοίξουν ξανά τα πανεπιστήμια, για να μπλοκάρουν τις αντιδραστικές αντιεκπαιδευτικές αναδιαρθρώσεις, για να μην περάσει η υποβάθμιση των σπουδών μας, ξεχώρισε η δράση των καλλιτεχνικών σχολών, όπως και των τμήματων στη σχολή μας, το Τμήμα Μουσικών Σπουδών και Θεατρικών Σπουδών αντίστοιχα. Σε περίοδο lockdown, με πρωτοβουλία των εκλεγμένων με την πανσπουδαστική κίνηση συνεργασίας του Τμήματος Μουσικών Σπουδών και του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών, πραγματοποιήθηκε πανελλαδικός συντονισμός των καλλιτεχνικών τμήματων ΑΕΗ και πανελλαδική μέρα δράσης με καλλιτεχνικά δρόμενα, θέτοντας το εξής σύνθημα: «Τέχνη ζωντανή, ανοιχτά ΑΕΗ». Με αυτόν τον τρόπο, καταρθώσαμε αυτό το ιδιαίτερο όπλο που έχουμε στα χέρια μας, οι νέοι καλλιτέχνες, να το βάλουμε στη μάχη για τα δικαιώματα, για τις ίδιες μας τις ανάγκες.
Ας σκεφτούμε τι κερδίζουμε από αυτό ως νέοι καλλιτέχνες, ακόμα και στην ίδια τη δημιουργία. Κερδίζουμε την εμπειρία από την κοινωνική δράση, εμπειρία που αποτελεί το πρώτο υλικό για να δημιουργήσουμε. Κερδίζουμε την έμπνευση από τα όνειρα και τις ελπίδες όλων όσων δεν αντέχουν το άτυπο, έμπνευση που εξασκεί τα εκφραστικά και τα τεχνικά μέσα. Κερδίζουμε με αυτή μας τη στάση το τίτλο του καλλιτέχνη που δεν στέγεται απομακρυσμένος από την κοινωνία, απλά ατενίζοντάς την, αλλά συμμέτοχος, συνδημιουργός, μαχητής. Ας σκεφτούμε ακόμη την επίδραση και το ρόλο της τέχνης στον αγώνα όταν το όνομα του συλλόγου μας, του μεγαλύτερου φοιτητικού συλλόγου στην Ελλάδα, είναι Κώστας Βάρναβης. Όταν το όνομα δηλαδή ενός δημιουργού είναι συνώνυμο, σηματοδοτεί τα όνειρα και ιδανικά για τα οποία πρέπει να παλεύει ένας φοιτητικός σύλλογος, τα οποία εδώ στη φιλοσοφική έχουμε δώσει όλες μας τις δυνάμεις για να γίνουν πράξη. Στην περίοδο που βρισκόμαστε, δεν θα μπορούσε να είναι πιο επίκαιρη η φράση «Στους καιρούς των αποφάσεων και η τέχνη πρέπει να αποφασίσει» του μεγάλου Μπέρτολτ Μπρέχτ.